Κύριε Πρόεδρε, έλατε λίγο μπροστά. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έλατε λίγο μπροστά, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ένα βήμα πιο μπροστά. Αριστερά. Πάμε. Συνεχίζεται η συζήτηση όσο και η διαπραγμάτευση αναφορικά με το πακέτο των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι σαφές ότι εμένω σε εκείνα τα οποία έχω πει και πρέπει να αντιληφθεί και η Τρόικα, να αντιληφθούν και οι Ευρωπαίοι εταίροι ότι κανένα μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται. Κατά συνέπεια, η διαπραγμάτευση έχει ως στοιχείο αυτή την αναφορά σε αυτή την κοινωνία και στις αντοχές της. Για τα εργασιακά επιμένουν όμως η Τρόικα. Για τα εργασιακά, κύριε Πρόεδρε. Τα εργασιακά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελούν αυτό το οποίο τουλάχιστον φέρεται να ζητάει η Τρόικα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαλυθούν τα ήδη αποσαρθρωμένα εργασιακά δικαιώματα. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση επιχειρεί, θέλει να βοηθήσει την κοινωνία, να βοηθήσει τη χώρα και όχι να βασανιστεί η κοινωνία. Σας αντιθέτε, κύριε Πρόεδρε. Επιμένει η Τρόικα σε απολύσεις, κύριε Πρόεδρε. Επιμένει η Τρόικα σε απολύσεις. Κάτσε κάτω από τον καφέ. Σε ό,τι αφορά την διοικητική μεταρρύθμιση, εκείνο το οποίο πρέπει να συμβεί είναι η συνταξιοδοτική ορίμανση, οι αξιολογήσεις και βεβαίως οι συγχωνεύσεις των οργανισμών που πρέπει να συγχωνευθούν στο πλαίσιο του αναγκαίου εξορθολογισμού. Αλλά καμία απόλυση δεν πρέπει να υπάρξει. Πολύ δε περισσότερο όταν οι σημειούμενες συνταξιοδοτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που υπολογίζονταν αρχικά. Θέλω με άλλα λόγια να πω ότι η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων ούτως ή άλλως προκύπτει από την συνταξιοδότηση που γίνεται ήδη και που θα υπάρξει και τα επόμενα χρόνια με την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ό,τι θα ξανασυζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, Γιάννη, είναι σαφής ο κύριος Κουβέλης. Συνεχίζεται, λέει, η συζήτηση και η διαπραγμάτευση. Εμένει στα όσα έχει πει. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν μέτρα, αυτά που ζητάει η Τρόικα και πρέπει να τα αντιληφθεί και η Τρόικα και οι Ευρωπαίοι, είπε ο κύριος Κουβέλης, ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα σε μια κοινωνία που διαλύεται. Και τώρα, όσον αφορά στο αν επιμένουν στις απολύσεις, ο κύριος Κουβέλης το είπε λίγο διαφορετικά, Γιάννη, από ό,τι ακούσαμε. Είπε δεν πρέπει να γίνουν απολύσεις και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι μειώσεις θα προκύψουν από τις συνταξιοδοτήσεις. Ακριβώς. Πάντως θα σου έλεγα ότι ο κύριος Κουβέλης έβγαλε την είδηση ότι δεν έκλεισε το πακέτο. Η συζήτηση δεν αναμενόταν κιόλας, τουλάχιστον το λέγαμε αυτό και νωρίτερα. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται, ναι, και ότι θα υπάρξει και νέα συνάντηση, ναι, των πολιτικών αρχηγών. Και ουσιαστικά ο κύριος Κουβέλης με τις δηλώσεις του έστειλε, θα έλεγα, όλη η δήλωση του έξω το Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν μία δήλωση μήνυμα προς την Τρόικα, όπως επέλεξε να κάνει και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, περιμένω.